Εκτό του ευνοϊκού μέτρου τη μείωση του έμφυα για όσου ασφαλίσουν τα κινητά του, αφήνουν χιλιάδε ιδιοκτήτε τα ψηλά γράμματα τη ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτε διαμερισμάτων ορόφου χάνουν το δικαίωμα τη έκπτωση του 10% αν στο ασφαλιστήριο δεν συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη για πλημμύρα προκληθήσα από φυσική καταστροφή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αμεληταία πιθανότητα να πλημμυρίσει ένα διαμέρισμα από φυσική καταστροφή. Τα διαμερίσματα ορόφου συνήθω ασφαλίζονται από τι εταιρείε για σεισμό ή πυρκαγιά και από ό,τι φαίνεται στη ρύθμιση δεν έχει προβλεφθεί η εξαίρεση της κάλυψης των διαμερισμάτων για πλημμύρα από φυσική καταστροφή. Οι ατυχήσαντε αυτοί οι ιδιοκτήτε, όπω ήταν λογικό, έκαναν ασφάλιση μόνο έναντι των κινδύνων για ζημιέ από φυσικέ καταστροφέ λόγω σεισμού και πυρκαγιά. Για τον κίνδυνο ζημιών λόγω πλημμύρα από φυσική καταστροφή, δεν προνόησαν να ασφαλίσουν τα ακίνητά του, επειδή αυτά είναι διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται σε ορόφου από τον πρώτο έω και τον πέμπτο όροφο. Τα διαμερίσματα ορόφου δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο καταστροφή εξαιτία πλημμύρα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, επειδή η σχετική διάταξη τη παραγράφου 7Ζ του άρθρου 3 του σχετικού νόμου προβλέπει ότι η απαραίτητη προπόθεση για την κατοχύρωση τη έκπτωση είναι το ακίνητο να έχει ασφαλιστεί ταυτόχρονα και για του τρει κινδύνου εξαιτία φυσικών καταστροφών, δηλαδή και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτε χάνουν το δικαίωμα έκπτωση. Το γεγονό αυτό διαπίστωσαν πολλοί από τους ιδιοκτήτες όταν μπήκαν στην εφαρμογή τη ΑΑΔ για να υποβάλουν τις αιτήσεις λήψης της έκδοσης από τον έμφυα. Απόλυα του δικαιώματο έκδοση όμω, αντιμετωπίζουν και πολλοί άλλοι ιδιοκτήτε που πληρούν τι προποθέσει, αλλά με ξεχωριστά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Για κάθε έναν δηλαδή από του τρει κινδύνου ξεχωριστά, σεισμού, πυρκαγιά και πλημμύρα, ή έχουν δύο ξεχωριστά συμβόλαια και ένα ακόμα. Και στι περιπτώσει αυτέ το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή των αιτήσεων, διότι ο συσχετισμό του ασφαλισμένου ακινήτου επιτρέπεται με ένα μόνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όχι με περισσότερα.